Άσχημα το παιχνίδι που επιφύλασε η μοίρα στο σκηνοθέτη Λαρισαίο Γιάννη Γαλανούλη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή 6 μέρες από τη γέννηση του παιδιού του και 2 εβδομάδες μόλις μετά το γάμο του. Ένας άνθρωπος στον τόπο, ένας άνθρωπος ο οποίος αγάπησε, αγαπούσε με πάθος και έκανε με πάθος αυτά τα πράγματα τα οποία έκανε. Η απώλεια σίγουρα για την οικογένεια είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά πολύ μεγάλη πραγματικά είναι η απώλεια και στους ανθρώπους και στην περιοχή, αλλά και στο συνέστημα το οποίο κατέγραφε με αυτόν τον ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο. Ο Γιάννης Γαλανούλης κράτησε για πρώτη φορά αγκαλιά το γιο του πριν από 6 μέρες. Θυμαζόταν αχαρή το νέο του σπιτικό στη Λάρισα, όπου κατοικούσε μόνιμα τα τελευταία χρόνια. Είχε γίνει εδώ και μια εβδομάδα, εδώ και ένα μήνα είχε παντρευτεί, εδώ και μια εβδομάδα είχε γίνει και πλέον ο πατέρας. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν θα μπορέσει να ζει, να ζήσει αυτή τη χαρά, τη μοναδική. Ας ευχηθούμε ότι οι μνήμες τουλάχιστον αυτού του ανθρώπου θα μεταφερθούν στα παιδιά και στην οικογένεια, η νέα οικογένεια που έχει δημιουργήσει. Ο 48χρονος Λαρισαίος με τη μεγάλη διαδρομή στην ελληνική τηλεόραση, έχοντας σκηνοθετικό τιμόνι σε πολλές γνωστές και επιτυχημένες εκπομπές, έσβησε έτσι ξαφνικά προδομένος από την καρδιά του, προχθές το πρωί μόλις έφτασε στην Αθήνα με το λεωφορείο για να σκηνοθετήσει την εκπομπή Λάβα. Ο πετυχημένος Λαρισαίος σκηνοθέτης με την καταγωγή από τη Μελιβή Αγιάς είχε σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων τις εκπομπές Αυτός και ο Άλλος, Πες τη Λέξη και Τροχός Στίχης, ενώ έχει δουλέψει πολλά χρόνια σαν σκηνοθέτης του Όλα με το Θέμο Αναστασιάδη.